Χαίρετε. Στην Εκκλησία υπάρχουν πάρα πολλέ ακολουθίε, όπω είδαμε και στι προηγούμενε εκπομπέ, γιατί οι Χριστιανοί πρέπει να προσεύχονται στο Θεό. Η προσευχή πρέπει να είναι αδιάλειπτη, έτσι έλεγε ο Απόστολο Παύλο. Συνιστού του Χριστιανού, αδιαρρύπτω προσεύχεστε. Επομένω, πρέπει να γίνεται μια αδιάλειπτη προσευχή και βεβαίω ο καθένα μόνο του και μέσα στο σπίτι του, αλλά συγχρόνω και μέσα στην Εκκλησία, στην κοινή λατρεία. Έτσι λοιπόν μεταξύ των πολλών ιερών ακολουθιών που έχουμε στην Εκκλησία μας είναι η ακολουθία του όρθρου για την οποία θα μιλήσουμε στη σημερινή εκπομπή. Ο όρθρος είναι ο χρόνος εκείνος ο οποίος προηγείται πριν την ανατολή του ηλίου, πριν την αυγή όπως συνήθως λέμε και επομένω περιμένει κανείς την έλευση του φωτός. Μα θυμίζει ότι συμβαίνει κάτι παρόμοιο με τη δημιουργία του κόσμου γιατί λέγει το βιβλίο της Παλαιάς «Η Γέννηση «Εν αρχή επίσης ο Θεός των ουρανών και την γη, η γη είναι και σκότος επάνω στην Άβυσσο και είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και έγινε το φως». Υπήρχε σκοτάδι, βαθύ σκοτάδι και ο Θεός είπε να γίνει το φως και έγινε το φως. Επομένως έχουμε το σκοτάδι και μετά έρχεται το φως. Αυτό μας θυμίζει η ακολουθία του όρθρου. Αυτό σημαίνει όρθρο, σημαίνει είναι η περίοδος εκείνη πριν από τη Χαραυγή και πριν από την Αυγή, πριν την Ανατολή του Ηλίου. Και όπως υπήρχε το σκοτάδι και μετά έτηλε, έγινε το φως, έτσι και εμείς το βράδυ ήμασταν μέσα στο σκοτάδι και σηκωνόμαστε το πρωί, περιμέναμε την Ανατολή του Ηλίου και με αυτήν την έννοια λέγεται Ακολουθία του Όρθρου. Ορθρινή Ιερά Ακολουθία. Έχουμε λοιπόν με την Ανατολή του Ηλίου, έχουμε μια καινούργια μέρα και αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τον Θεό για τη νύχτα, να τον δοξολογήσουμε για αυτό που έγινε και να τον παρακαλέσουμε να περάσουμε μια καλή ημέρα κάτω από τη σκέπη της αγάπης του. Μας θυμίζει όμως η ακολουθία του όρθρου, μας θυμίζει και αυτό που λέει ο Ισαΐας, ο προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη και το ακούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα εκρηκτός ορθρίζει το πνεύμα μου προς ο Θεός, διότι φως τα προστάγματά σου επί της γης. Βλέπετε εδώ λέει εκνικτός από την νύκτα ορθρίζει, ξυπνάει το πνεύμα μου σε σύναν γιατί τα προστάγματά σου είναι γεμάτα φως. Η λέξη όρθρος επίσης μας θυμίζει και αυτό το που λέγει ο προφητάνεξ Δαβίδης σε ένα ψαλμό του εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Ξυπνάει το πρωί και θα περάσει όλη την ημέρα στην εργασία του και στο έργο του και την εργασία του μέχρι το απόγευμα, μέχρι το εσπέρα το απόγευμα και μέχρι το βράδυ. Ξυπνά ο άνθρωπος από την ξεκούραση, γιατί ο ύπνο είναι μια ξεκούραση για τον ανθρώπινο οργανισμό, και όχι μόνο για τον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά και για όλα τα όντα. Γιατί όλα τα όντα χρειάζονται την ανάγκη τη ξεκούρασης και του ύπνου. Και οι Εβραίοι προσεύχονταν σηκώνονταν το πρωί στο ναό και σήμερα το πάει κανείς τεροσόλοι το βλέπει οι χασιδοί αυτοί οι οποίοι προσεύχονται σηκώνονται πρωί πρωί και πηγαίνουν στα τείχη εκεί της Ιερουσαλήμ και σε διάφορα, σε διάφορα σημεία για να προσεύχηθουν προσεύχονταν το πρωί πριν την Ανατολή του Ηλίου Επομένω, η ακολουθία του όρθρου είναι κάτι μεταξύ του μεσονεκτικού και τη Ανατολή του Ηλίου. Γιατί, όπω είδαμε σε άλλη εκπομπή, υπάρχει το μεσονεκτικό που σηκώνεται η γουναχή το βράδυ στο μέσον τη νυχτό και προσεύχονται και μετά κοιμούνται ή τέλο πάντων, αν θέλουν να κάνουν αγρυπνία, συνεχίζουν και λίγο πριν την Ανατολή του Ηλίου κάνουν την ακολουθία του όρθρου σηκώνονταν και οι Εβραίοι και αυτό έκανε και ο Χριστός. Γι' αυτό στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιον λέγεται εκεί ότι ο Χριστός προσευχόταν και πρωί ένιχα λίαν, το ένιχα λίαν σημαίνει πριν φέξει, αναστάς εξήλθεν και απήρθεν στον τον έρημον τόπον κακή προσήφιετο ξύπνησε πρωί πρωί πριν την ανατολή του ηλίου και πήγε σε ένα έρημο τόπο για να προσευχηθεί. Δεν είχε ανάγκη βέβαια ο Χριστός να προσευχηθεί γιατί πάντοτε η Θεία Φύση ήταν ενωμένη με την ανθρώπινη φύση και η ανθρώπινη φύση πάντοτε ακολουθούσε τη Θεία Φύση αλλά το έκανε αυτό για να δώσει σε εμάς παράδειγμα το τι πρέπει να κάνουμε. Έτσι λοιπόν έχουμε την ακολουθία του όρθρου και να θυμηθούμε και το άλλο περιστατικό που οι γυναίκε, οι μυροφόρε, πήγαν, στο μνήμα για να λείψουν με αρώματα το σώμα του Χριστού και λέει Λίαν πρωί της μια Σαββάτων. Και μάλιστα άλλο Ευαγγελιστή λέει Ο Όρθρο βαθέως σε βαθύ όρθρο που σημαίνει σκοτάδι πριν την Ανατολή του ήλιου, πήγαν για να λείψουν με αρώματα το σώμα του Χριστού. Πριν μιλήσουμε όμω για την ακολουθία του όρθρου, θα πρέπει Να, να πω ότι τη ακολουθίες του όρθου προηγείται μια προημιακή λεγόμενη προσευχή. Είναι ένα προήμιο, δηλαδή όταν ξυπνά κανεί από τον ύπνο του, πριν να κάνει την ακολουθία του όρθρου, υπάρχει μια άλλη προσευχή που λέγεται προημιακή προσευχή. Το ορολόγιο το Μέγα, που είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει μέσα διάφορε όλες τις ακολουθίες της Εκκλησίας. Εκεί λοιπόν για να μιλήσει για το για την προημιακή προσευχή, με την προσευχή την οποία κάνουμε όταν ξυπνήσουμε. Εκεί λέει το εξής. Από το ύπνο εξαγερθείς, εξαναστάς της κλίνης, στήθη μετεβλαβίας και φόβου Θεού και είπε διευχών των Αγίων Πατέρας Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σωσον ημάς. Κοιτάξτε τι ωραία. Όταν ξυπνάς λέει, όταν ξυπνάει το πνεύμα, όταν ξυπνάει η ψυχή και μετά σηκώνεσαι. Πρώτα ξυπνάμε, με την έννοια αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε τι γίνεται δίπλα μας. Βγαίνουμε, σηκωνόμαστε από τον ύπνο. Η ψυχή μας ξυπνάει και το σώμα ξυπνάει. Βασικά το σώμα. Οπότε λοιπόν και σηκώνεις από την κλίνη, αμέσως μόλις σηκωθείς από την κλίνη, από το κρεβάτι, να σταθείς με βλάβη και φόβο Θεού και να πεις δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Δηλαδή με τις ευχές των Αγίων Πατέρων, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Είδατε μια μικρή λεπτομέρεια, την οποία ίσως δεν την κάναμε. Μόλις σηκωνόμαστε από το κρεβάτι, πριν κάνουμε οτιδήποτε άλλο, να λέμε αυτό, να στεκόμαστε με φόβο Θεού και με σεβασμό και να λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με δι' ευχών των Αγίων Πατέρων. Και αμέσως μετά ακολουθεί η πρωινή προσευχή εις το Πατρός λέει και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Λέγεται το Βασιλεύ ουράνι το γνωστό, που είναι προσευχή στο παράκλητο πνεύμα, που είναι το πνεύμα της αληθείας, να έρθει και να σκηνώσει και να κατοικήσει μέσα μας. Μετά λέμε τρεις φορές το Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θεός της Ελέησης το Δόξα Πατρί και Υιό, το λεγόμενο τρεις Άγιο. Δόξα Πατρί και Υιό και αγιο Πνεύμα, τη και Ήκη του των Αμήν. Ακολουθεί η προσευχή στην Παναγία Τριάδα. Παναγία Τριάδα, λέει σαν εμά, κύριε, οι λάστιτε αμαρτήσιμων, δέσποτε συγχώρησαν τα σανομία Άγιε, επίσκεψε και ήε τη ασθενεία σημών, έρε το όνομα σου. Κοιτάξτε, αρχίζουμε με το ιστόν του πατρό και του οίκου του Αγίου Πνεύματο. Λέμε την προσευχή στο Άγιο Πνεύμα. Λέμε το Άγιο Θεό, στον Τριαδικό Θεό. Και αμέσω μετά ημνούμε και δοξάζουμε τον πάλι τον Τριάδικο Θεοδόξα Πατρί και Υιό και αναφερόμαστε στην Παναγία Τριάδα και ζητούμε να μας ελέησει Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε λέησον, και λέμε μετά το γνωστό Πάτερ Ιμών την Κυριακή Προσευχή που είναι η ψήστη προσευχή την οποία μας δίδεξε ο Χριστός Πάτερ Ιμών, ο Εντρής Ουρανής και τα λοιπά αυτό το πρώτο που λέγεται Τρισάγιο είναι τόσο πολύ απαραίτητο, τα κλείνει όλα είναι δοξολογία του Τριαδικού Θεού, παράκληση στον Τριαδικό Θεό, παράκληση το Πανάγιο Πνεύμα και βέβαια μετά και η προσευχή την οποία μας δίδαξε ο Χριστός να λέμε. Και στη συνέχεια υπάρχουν ε, ε, τρία τροπάρια. Εξεγερθέντες του ύπνου, προσπίπτω σε αγαθέ και των αγγέλων τον ύμνο βόμε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου μας. Αφού ξυπνήσαμε από το ύπνο, προσπίπτουμε σε σένα αγαθέ. Μετά είναι το άλλο, της κλίνης και το άλλο τροπάριο. Της κλίνης και του ύπνου εξεγύρας με κύριε, με, με, με από τον ύπνο και το κρεβάτι, τον νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον εις το υμνήν Αγία Τριάς, Άγιος, Άγιος ή Θεός δια της Θεοτόκου Ξυπνάμε, αφού ξυπνήσαμε από τον ύπνο και σηκωθήκαμε από το κρεβάτι, Αγία Τριάδα παρακαλώ, φώτισε το νου μου και την καρδία μου και τα χείλη μου. Τι ωραίε προσευχές. Και αμέσω το κενήν, είναι άλλο το πάριο, τι θυμόμαστε. Θυμόμαστε τη δεύτερη Παρουσία. Ότι θα έρθει ο Χριστός να μα κρίνει πολύ ξαφνικά, αθρώων. Πολύ ξαφνικά, απότομα, αθρώων ο Κριτή και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται αλλά φόβο εν το μέσο της νυχτός. Είναι ακόμα νύχτα πριν ξημερώσει. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δι' έτσι Θεοτόκο ελέησον ημάς. Θυμόμαστε και τη Δευτέρα Παρουσία και ζητούμε το έλεος του Θεού. Και αμέσως ακολουθεί μια ωραιότατη προσευχή, την οποία πρέπει να τη λέμε αμέσως μόλις ξυπνάμε εκ του ύπνου Σε εξανε, ευχαριστώ σε Άγια σου ότι δια την πολύ σου αγαθότητα και μακροθυμία ου κοργείς εμεί το και αμαρτωλώ ουδέ να απολεσάζουμε τι ανομίες μου αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προς απόγνωση κείμενων ή γυράζουμε εις το και δοξολογεί στο κράτος σε ευχαριστώ κύριε σε ευχαριστώ Αγία Τριάς, την στην, στην Αγία Τριάδα, διότι ξύπνησε από τον ύπνο. Και εσύ με την πολύ σου αγαθότητα και τη μακροθυμία δεν οργίστηκες εναντίον μου που είμαι τόσο ράθιμος και αμαρτωλό και δεν με κατέστρεψες για τις ανομίες μου. Και ενώ ήμουν σε απόγνωση εσύ με ξύπνησες για να προσευχηθώ τον όρθρο σε σένα. Και μετά αρχίζει και παρακαλεί και είναι μου τα όματα της διαρίας. Άνοιξε μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου και συνένεται τα σεντολά σου και πίνει το θέλημά σου και ψάλλει να συνεξομολογήσει καρδίας και ανυμνεί το Πανάγιο να όνομά σου του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος στην ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και ακολουθεί πάλι μια άλλη προσευχή. Δόξα βασιλεύ, Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπο προνοία Ιξίωσά με τον Αμαρτωλό και Ανάξιον, εξύπνου αναστήνε και τυχήν τη εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και τη φωνή της δύσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Εδώ και πάλι είναι μια ευχαριστία στο Θεό που, τον αξίωσε, που μας αξίωσε να σηκωθούμε και τον παρακαλούμε ώστε η φωνή της δύσεώς μας, η φωνή της προσευχής μας, να γίνει σαν την προσευχή των αγγέλων και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύμα ταπεινώσεως προς ενεχθήνεση είναι εκ των ρηπαρών χιλέων μου ένος, ένεσιν, όπως καγό γένομαι, κοινωνός των φρονίμων παρθένων, εν φεδρά λαμπιδών της ψυχής μου και δοξάζω σε τον εν πατρί και πνεύμα τη δοξαζόμενων θεών λόγων. Αμήν. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει η προημιακή προσευχή και είναι πάρα πολύ καλό να το κάνουν οι χριστιανοί. Αν δεν μπορούμε τίποτα άλλο να κάνουμε, τουλάχιστον την προημιακή προσευχή. Είναι το τρισάγιο είναι τα τρία αυτά τροπάρια και είναι η ωραιότατη αυτή προσευχή την οποία συνέταξαν άγιοι άνθρωποι για να ζήσουμε όλη την ημέρα όπως θέλει ο Θεός. Αυτή είναι η προημιακή προσευχή και μετά ακολουθεί η, 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 συνεχίζει η ακολουθία του όρθρου. Ο σκοπός ποιος είναι της ακολουθίας του όρθρου. Ο σκοπός είναι αυτό που είπα και προηγουμένως. Είναι ευχαριστία στο Θεό για το ότι μας, διότι ξυπνήσαμε υγιείς. Μετά είναι δοξολογία στο Θεό για τη μεγάλη του αγάπη. Και βέβαια μετά είναι και παράκληση να μας διατηρήσει καθόλου τη διάρκεια της μέρας με υγεία, δύναμη και προκόπη. Η ακολουθία του όρθρου διαμορφώθηκε στα μοναστήρια. Είναι μια ακολουθία μοναχική. Και βεβαίω εκείνο που βλέπουμε από την ιστορία, όταν μελετά κανείς την εξέλιξη τη λατρεία, θα δει ότι αυτή η ακολουθία του όρθρου διαμορφώθηκε στην ιερά μονή του Αγίου Σάβα στα Ιεροσόλυμα, και στη συνέχεια έτυχε επεξεργασία περισσότερη από την ιερά μονή του Δίου στην Κωνσταντινούπολη. Και έχουμε αυτή την ωραιότατη ακολουθία του όρθρου, την οποία κάνουμε στην εκκλησία μα και υπάρχουν. Τρία τυπικά, είναι η καθημερινή ακολουθία του όρθρου, δεύτερον είναι η ακολουθία του Σαββάτου, έχει ειδική ακολουθία γιατί ψάλλεται και ο άμμος, ο 118ος ψαλμός και είναι μετά και η ακολουθία, η τρίτη η ακολουθία, την Κυριακή που ψάλλονται όλα τα Αναστάσμα τροπάρια, τα Ευλογητάρια. Είναι δηλαδή περίπου η τυπική διάταξη ίδια, αλλά πλαισιώνεται με διάφορα άλλα τροπάρια ανάλογα με τη θεματολογία της ημέρας. Τώρα, όταν δούμε γενικά την ακολουθία του όρθρου, θα διαπιστώσουμε ότι αποτελείται από τρεις έτσι, σημαντικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι ότι διαβάζουμε έξι ψαλμούς. Είναι ο λεγόμενος εξάψαλμος, καταπληκτική ψαλμή έξι ψαλμοί. Ποιοι είναι αυτοί. Να τους αναφέρω απλώς τους πρώτους, τα πρώτα χωρία. Είναι ο τρίτος ψαλμός. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με. Πολλοί επανίστανται επ' Γιατί γέμισαν ε, έχ, τόσο, έχουν τόσο πολλούς εχθρούς. Ο 307ο ψαλμός. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με. Μη δε τι οργή σου παιδεύσεις με. Ο 62ο. δεύτερο, Θεός, ο Θεός μου προσεορθρίζω εδίψεις στην ψυχή μου πως απλώς η σάρξ μου εν γη και αβάτο και ανίδρο και αρχίζει με το τέλος λέει εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου εμού δε το η δεξιά σου καταπληκτικός ψαλμός δηλαδή η ψυχή μου σηκώθηκα πρωί πρωί και εδίψεις στην ψυχή μου και όλο το σώμα μου και καταλήγει εκολύθη, κόλλησε η ψυχή μου πίσω σου και εσύ η δεξιά σου με προσέλαβε. Μετά είναι ο άλλος ψαλμός, ο 87ος, «Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, η μέρα σε κέκραξα και ενικτή εναντίον σου». Ο 102 ο ψαλμός, «Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Αυτά είναι τα αρχικά. Και ο 142 δεύτερο ψαλμό, κύριε Ισάκουσα τη προσευχή μου, ενώ την θεησή μου, εν τη αληθεία σου, Ισάκουσα μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Είναι καταπληκτική αυτή η έξι ψαλμή, ο λεγόμενο εξάψαλμο. Αν το διαβάσει κανεί προσεκτικά, θα δει ότι είναι ψαλμή μετανία. Ε, ψαλμή εξομολογήσεω στο Θεό, σαν να είναι ενώπιον του ο Χριστός και τον δικάζει. Θεωρεί, θεωρούνται ότι αυτοί οι ψαλμοί, κυρίως οι τρεις τελευταίοι, θεωρούνται ότι είναι ψαλμοί της μετανοίας και ψαλμοί μάλλον κρίσεως. Γι' αυτό και όποιο τύχει στο Άγιον Όρος, από τους άντρες αλλά και στα άλλα μοναστήρια, θα δει ότι όταν ψάλλονται, όταν διαβάζονται οι έξι ψαλμοί, ο εξάπ δεν κάθονται στα στασίδια, αλλά είναι όρθιοι και κλείνουν όλα τα φώτα, χαμηλώνουν και τα καντήλια, σβήνουν τα περισσότερα καντήλια στο Άγιον Όρος, μόνο μερικά ε, σχεδόν σκοτάδι γιατί είναι ώρα της κρίσεως, σαν να είμαστε ενώπιον του Θεού για να κριθούμε, ενώπιον του Χριστού κατά τη Δευτέρα Παρουσία για να κριθούμε. Και αξίζει κάποια στιγμή να πάει κανείς στο Άγιον Όρος ή σε ένα μοναστήρι και να απολαύσει, αυτό το γεγονός πως γίνεται και πως διαβάζεται ο εξάψαλμος. Η δεύτερη ενότητα έχει μια σύνθεση, μια σύνθεση ψαλμών, τροπαρίων, απολυτικίων, καθισμάτων και κοντακίων και κανόνων. Είναι μια σύνθεση ψαλμών και τροπαρίων. Δηλαδή πρόκειται για ένα πλούτο μεγάλο, για ένα μεγάλο πνευματικό θησαυρό, υμνογραφικό θησαυρό και θα έλεγα πολιτιστικό θησαυρό που άρχισε να συγκροτείται σιγά σιγά από τους πατέρες της Εκκλησίας και στο, στο, έκτο, στο μέσο περίπου εκεί που είναι η έκτη οδή των κανόνων είναι το λεγόμενο συναξάριο. Εκεί δηλαδή διαβάζουμε ποι, το συναξάριο ποιοι Άγιοι γιορτάζουν σήμερα. Τότε σηκώνονται όλοι από τα καθίσματα γιατί είναι σαν να γίνει προσκλητήριο των Αγίων Μαρτύρων, Ασκητών, Πατέρων που γιορτάζουν εκείνη την ημέρα είναι το Συναξάριον στην έκτη οδή του κανόνος. Συνεχίζεται μέχρι την ανάτη οδή του κανόνος που η ενάτη οδή του κανόνος αναφέρεται πάντοτε στην Παναγία. Είναι η γνωστή προσευχή την οποία έκανε η Παναγία. Μεγαλή η ψυχή μου τον Κύριο και η στο πνεύμα επί το Θεό κτλ. Είναι η προσευχή αυτή και ψάλλουμε την τιμιωτέραν τα χειροβήμ και ενδοξοτέραν συγκρίτω συγκρίτως τον σεραφίμ την αδιαφθόρος θεών λόγω τεκούσαν την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνωμεν. Αυτό είναι το, η δεύτερη ενότητα της ακολουθίας του όρθρου. Και μετά είναι η τρίτη ενότητα που είναι προς το τέλος της ακολουθίας του όρθρου που θα μπορούσαμε πούμε να την προσδιορίσουμε από τότε που διαβάζουμε το εξαποστηλάριο είναι ένα τροπάριο το οποίο λέμε αμέσως μετά την Ανάτη Οδή πριν πούμε το Πασαπνοή και λέγονται εξαποστηλάρι αυτό το τροπάρι διότι πήραν το όνομα από ένα τροπάριο που λέει εξαπόστηλαν το φως σου κύριε στείλε μας το φως φυσικά δεν είναι μόνο το φως το αισθητό αλλά είναι και το φως το άκτιστο του Θεού εξαπόστηλαν το, το άκτιστο φως του εξαπόστηλαν το φως σου λέει λοιπόν και από εκεί λέμε εξαποστηλάρια και κάθε μέρα αυτό το τροπάριο έχει σχέση με την εορτή την οποία εορτάζουμε είτε δεσποτική είτε θεωματορική είτε των Αγίων. Ψάλετε πάσα πνοή, εκεί δηλαδή είναι οι τρεις ψαλμοί του Δαβίδ. Οι τρεις τελευταίοι ψαλμοί του Δαβίδ. Έχουμε 150 ψαλμούς του Δαβίδ από τον πρώτο μέχρι τον εκατοστόν Εδώ στην ακολουθία του όρθρου, στο τμήμα αυτό, την τρίτη αυτή ενότητα, είναι οι ψαλμοί 148, 149 και 150 που λέει πάσα να ένα σαν τον Κύριο και παρουσιάζεται όλη η κτήση να υμνεί και να δοξάζει το Θεό. Και μετά ψάλλονται τα τροπάρια της ημέρας εκείνης, που αναφέρονται είτε στην δεσποτική ορτή που αναφέρεται στο Χριστό, είτε στη θεομητορική ορτή, είτε στην εορτή των Αγίων. Τα τροπάρια τα οποία έχει καθορίσει από το μηνέο η Εκκλησία ή από την παρακλητική να ψάλλονται και μετά το τροπάριο ε, ψάλλεται το δοξαστικό, το οποίο άλλο είναι το δοξαστικό το καθημερινό των Αγίων και άλλο είναι το δοξαστικό της Κυριακής που συνήθως είναι τα εωθηνά που αναφέρονται στην Ανάσταση του Χριστού και αμέσως μετά το δοξαστικό ακολουθεί η δοξολογία δόξα στο δείξαν το φως είναι το αποκορύφωμα όλης της ακολουθίας του όρθρου όταν διαβάσει κανείς ή όταν συμμετάσχει από την αρχή μέχρι το τέλος στην ακολουθία του όρθρου εκεί που γίνεται και μάλιστα με ένα πολύ καλό τρόπο, να υπάρχει και καλός ιερέας, να υπάρχουν και καλοί ψάλτες που ψάλλουν, είναι ένα μεγάλο πανηγύρι. Είναι ένας θρίαμβος. Είναι μια δοξολογία στο ότι τα έχει όλα. Τα έχει και προσευχή, τα έχει, έχει και τη ματάνια, έχει και τη δοξολογία, έχει και την θεολογία, πολύ μεγάλη θεολογία, έχει και τη μουσική, είτε τροπάρια ψάλλονται το καθένα με τη δική του μουσική, έχει το νόημα, υψηλότατο νόημα πλούτος φοβερός δεν συγκρίνεται αυτός ο πλούτος τον οποίο έχουμε μέσα στην εκκλησία με τους, ε, αν πάρει κανείς ο, ο, όλους τους λογοτέχνες που έχουν πάρει και βραβείο νόμπελ δεν μπορεί να το συγκρίνει κανείς είναι εκπληκτική όλη αυτή η ακολουθία της Ορθοδόξου εκκλησίας μας και η ακολουθία όλες οι ακολουθίες αλλά εδώ που είπαμε την ακολουθία του όρθρου όταν συμμετάσχει κανείς σε αυτή την ακολουθία αλλάζει τελείως διάθεση Αλλάζει σκέψεις, αλλάζει μυαλό Αλλάζει νόημα στη ζωή του Αλλάζει η καρδιακή του κατάσταση Και αξίζει κάποτε Και όχι κάποτε, συχνά θα έλεγα Οι με, μεν άνδρες να πάνε στο Αγινόρος Και να παρακολουθήσουν από την αρχή μέχρι το τέλος Μέσα στα καθολικά των μονών ή στις κίτες την ακολουθία του όρθρου, εκεί θα δουν το μεγαλείο. Δηλαδή, αρχίζει η ακολουθία του όρθρου με ένα σκοτάδι, με λίγα καντιλάκια, δεν έχουν εκεί φω, λίγα καντιλάκια, σιγά σιγά καθώς προχωράει η ακολουθία, ε, αυξάνονται, αυξάνονται, ανάβουν κι άλλα καντίλια. Οπότε, στο πάσα πνοή, και κυρίως όταν έχουν μεγάλη πανήγυρη, ε, ανάβουν τον πολυέλαιο και κουνάνε και τον πολυέλαιο, ώστε στη δοξολογία πια να γίνει το αποκορύφωμα, δηλαδή σε όλη αυτήν την ακολουθία και σε όλη αυτήν την πορεία της ψυχής του ανθρώπου προς το Θεό συνοδεύει και η φύση και το, και το φως και όλος ο γύρος κόσμος. Αξίζει κανείς να, ζει, να, ζήσει σε ένα μοναστήρι και μάλιστα τι μεγάλε ακολουθίε, να αρχίσει από το μεσονεκτικό, από την πρωινή μετά Κάνω το μεσονεκτικό, μερικέ φορέ κοιμούνται λίγο και μετά αρχίζουν την πρωινή ακολουθία στο κελί του και πηγαίνουν στην εκκλησία, στον ιερό ναό και αρχίζουν τη δοξολογία. Και όπως έχω ζήσει πάρα πολλέ φορέ στο Άγιο γιατί έκανα και ένα διάστημα, πολλέ φορέ δύο μήνε, τρει μήνε στο Αγενόρο, στα μοναστήρια και στι και αυτό το απολάμβανα. Δηλαδή, τελείωνε η ακολουθία του όρθρου, πολλέ φορέ τελείωνε και η θεία λειτουργία. Και μετά τη θεία λειτουργία που κοινωνούσαμε, πηγαίναμε από το καθολικό, πηγαίναμε στο κελί με φαναράκια. Ήταν ακόμη σκοτάδι. Λοιπόν, αξίζει κανεί να μπαίνει μέσα στην εκκλησία, όπω γίνεται και στι αγρυπνίε. Να μπαίνει μέσα στο σκοτάδι και όταν τελειώνει με τη δοξολογία, αρχίζει σιγά σιγά να φαίνεται το φω του ηλίου, να ανατέλει ο ήλιο και αμέσω εκεί με την Ανατολή του Ηλίου να ψάλλουμε Δόξα το δείξαν το φω. Και βεβαίω μετά να πηγαίνουμε στην εργασία μα. Αυτή είναι η περίφημη ακολουθία του όρθρου. Την είπα πάρα πολύ περιεπτικά. Έκανε μια πολύ σύντομη περίληψη. Δεν ήταν δυνατόν να το παρουσιάσει κανεί ολόκληρο αυτό το μεγαλείο τη ακολουθία του όρθρου. Από αυτά τα οποία είπα, τι σημαίνει. Σημαίνει πρώτον ότι κάθε μέρα όταν ξυπνάμε το πρωί να κάνουμε την προσευχή μας. Δεν είναι δυνατόν να σηκωνόμαστε το πρωί αμέσω, να πληνόμαστε, να ντυνόμαστε και να φεύγουμε, να τρώμε και να πηγαίνουμε στη δουλειά μα, στην εργασία μα. Να μην αφιερώσουμε λίγα λεπτά τη ώρα να κάνουμε την προσευχή με τα φόβου, λέει, με τα φόβου και σεβασμού. Τουλάχιστον να κάνει κανεί την προημιακή προσευχή, που σα είπα προηγουμένω. Που λέει, Αγερθέντε, το ύπνο, προσε... προσε... προσελθωμένε οι αγαθέ κτλ εκ του ύπου να ευχαριστώ, σε Αγία Τριάς. Τουλάχιστον αυτά, αυτό και ό,τι μπορούμε, τον εξάψαλμο και ό,τι μπορούμε αν ψάλουμε και το μεγαλεινάριο, το μεγαλύνει ψυχή μου τον Κύριο στην Παναγία, είναι καλό ή και τη δοξολογία. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που θέλω να πω είναι, σηκώνει κανεί, σηκώνεται κανεί και κάνει το τρισάγιο. Το απαραίτητο, το τρισάγιο που τα έχει όλα. Είναι πολυβιταμινούχο θα έλεγα πολύ βιταμινούχος προσευχή, τα έχει όλα. Αυτό είναι το ένα, να μάθουμε το πολύ που σηκωνόμαστε, να προσευχόμαστε, να κάνουμε ένα τμήμα και ένα μέρος της ακολουθίας του όρθου. Και το δεύτερο που είναι σημαντικό είναι να μάθουμε τουλάχιστον την Κυριακή πρωί, πρωί στην Εκκλησία. Από την έναρξη του όρθρου. αν τις άλλες μέρες έχουμε δυσκολίες, την Κυριακή πρέπει να ξυπνάμε το πρωί. Τον αναστάσιμο όρθρο, την αναστάσιμη ακολουθία του όρθρου, να την απολαμβάνουμε, όχι να πηγαίνουμε στο μέσο τη θεία λειτουργία, αλλά από την αρχή, σαν μια εισαγωγή για τη θεία λειτουργία. Και βέβαια με αυτόν τον τρόπο να προσευχόμαστε για να ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη, ε, μεγάλη, με, μεγάλη ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού και της ενάρξεως της αιωνίου ζωής. Χαίρετε.